Τώρα είμαι στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στο Κπίστν, στην Ταράτσα. Όμως, στις 4 Δευτέρου θα βρίσκομαι στην Ξάνθη, οπότε ώρα για 5 συνένα πράγματα που σκέφτομαι όποτε ακούω Ξάνθη. Το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι όποτε ακούω Ξάνθη είναι το Φεστιβάλ Κωμωδίας Ξάνθης, όπου εκεί μαγνητοσκοπήθηκε και το αντιδιδακτορικού, όπου έκανα πολλούς φίλους, όπου έρχομαι να τους ξανασυναντήσω και πολύ χαίρομαι. Το δεύτερο πράγμα που σκέφτομαι όποτε ακούω Ξάνθη είναι το πρώτο πράγμα που πρωταντίκρισα πηγαίνοντας στην Ξάνθη και είναι αυτό το μοντέρνο, θα το πω γλυπτό, στην είσοδο της πόλης, που κανείς δεν ξέρει, είναι χειροβομβίδα, είναι ανανάς. Εγώ το αποκαλώ το μικρό Ντουμπάι. Το τρίτο πράγμα που σκέφτομαι όποτε ακούω Ξάνθη είναι πόσο όμορφη είναι η παλιά πόλη της Ξάνθης. Πραγματικά είναι πανέμορφη, είναι τόσο όμορφη όσο άσχημη είναι η καινούργια πόλη. Τι να γίνει. Τουλάχιστον υπάρχει η όμορφη παλιά. Εννοείται, αφού σκέφτομαι την παλιά πόλη, το τέταρτο πράγμα που σκέφτομαι είναι οι ιστορικές γιορτές της παλιάς πόλης, στις οποίες δεν έχω πάει ποτέ μου. Έχω ανέβει τόσες φορές στην Ξάνθη για το Φεστιβάλ Κωμωδίας, αλλά ποτέ στις γιορτές της παλιάς πόλης. Κρίμα. Το πέμπτο πράγμα που σκέφτομαι είναι ένα εστιατόριο στη Ξάνθη, που κάνει κεμπάπ, και την πρώτη φορά που πήγα να τολμήσω να πω στον άνθρωπο που έφτιαχνε τα κεμπάπ, θα ήθελα να μου βάλετε αυτό και εκείνο και τα άλλο, και η γυναίκα μου λέει, όπα, θα το φτιάξω όπως θέλω εγώ και θα το φας. Εννοείται ότι τον λάτρεψα και από τότε πηγαίνω κάθε φορά. Και το ακόμα ένα πράγμα που σκέφτομαι όταν ακούω Ξάνθη είναι μία φορά που στο φεστιβάλ πάλι είχαμε πιει λίγο παραπάνω, είχε περάσει λίγο η ώρα και περπάτησα με τα πόδια από την παλιά πόλη στην νέα πόλη για να πάω στο ξενοδοχείο μου, και εκεί που περπατούσα και περνάω από το ρολόι μέσα στη μαύρη νύχτα, το ρολόι, ξέρετε, στην κεντρική πλατεία, ξαφνικά άλλαξε χρώμα ο δίσκος του και λέω, πόσο έχω πιει! Αυτά ήταν τα 5 συνένα πράγματα που σκέφτομαι εγώ όποτε ακούω Ξάνθη. Αν σκέφτεστε κάτι διαφορετικό, μη διστάσετε να το γράψετε στα σχόλια και σας περιμένω στην Ξάνθη. Όλες τις πληροφορίες για το πού, για το πώς, για το πότε, για το πόσο, στις πληροφορίες του βίντεο, event, προπολήσεις, τα πάντα, και like, share, subscribe, τα ξέρετε όλα αυτά. Τα λέμε στην Ξάνθη!